Από εκεί και πέρα έδωσε και άλλες εναλλακτικές. Μία από αυτές ήταν το ανοιχτό παιχνίδι με τον Κάρι να παίρνει το σουτ. Όπως είδαμε, ευστόχησε στο τρίποντο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και πάλι με κατοχή μπάλας από το κλέψιμο. Μπράμος, Διαμαντίδης, Φώτσης, Λάσμε και Κάρι. Η πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ψηλά ο Λάσμε. Χάνεται και αυτό το αλεχούπ. Είναι άτυχος ο Παναθηναϊκός σε φάσεις που τις έχει έτσι κι αλλιώς. Νέο κλέψιμο για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος κάνει το δεύτερο του κλέψιμο εδώ, κάνει ένα κλέψιμο για τη Μάλαγα. Ραμέλ Κάρι από μακριά. Αστοχή πολύ ψηλά ο Μπράμος. Βγάζει και πάλι την μπάλα στον Αμερικάνο και πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Πολλές προσπάθειες από τον Μένλι και τον Γκρέιντζερ, έτσι ώστε να τρέξει η ομάδα και να αναζητήσει τον ευνηδιασμό. Ενώ να πω ότι η Λαμποράλ με τη Φενέρμπαξέ στην πρώτη περίοδο είναι 25-21 στο παιχνίδι που ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα με αυτό του Παναθηναϊκού. Κάρι τάπα από το στήμα. Πάντως η Μάλαγα δεν έχει καταφέρει να τρέξει χάρη στην πολύ καλή λειτουργία του Παναθηναϊκού. Και αυτό που είναι αξιοσημείωτο, ότι πώς είναι δυνατόν μια ομάδα η οποία είναι, έχει τα διπλάσια rebound από την άλλη, 14-7 τα rebound. Να χάνει με 9. Να πάρει το δυνατόν με 0-9 στα τρίποντα. 0-9 στα τρίποντα, ακριβώς. Είδες αυτό που λέγαμε, ότι το παιχνίδι της Μάλαγας ή θα την πάει στην κορυφή ή θα τη βυθίσει. Έτσι είναι. Και όπως την έκανε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, εδώ ο Λάσμε, ο οποίος κάνει μια εξαιρετικά τεχνική προσπάθεια. Βλέπετε ο Στέφαν Λάσμε, ο Γκαμπορίδης Παναθηναϊκού, ο οποίος φέτος είναι στους 8,9 πόντους και στα 5,4 rebound. Ο κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας για πέρσι. Και να πούμε εδώ, Βασίλη, και πρέπει να το πούμε εδώ, ο Αλβέρτης που πηγαίνει γρήγορα και σηκώνει τον Μπατίστ. Εδώ διαμαρτύρεται. Έδωσε ένα φάουλ τώρα και ένα τσεκάρισμα για να πω το ναι, μπράβο. Για να το ξαναδούμε. 23-12, 8 και 17. Ο Λάσμε θα κάτσει ο Μπατίστ στη θέση του. Εδώ διαμαρτύρεται και ο Λάσμε. Ο Λάσμε που θα κάτσει στον πάγκο. Για να δούμε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι δίνεται αυτό το πράγμα φάουλ. Όχι, τώρα, αν δοθεί πρέπει να. Εντάξει, δεν θα πρέπει να πούμε το παιχνίδι, θα παίζουμε με φάουλ. Ναι, όχι, δεν ήταν φάουλ αυτό το σύμπαντο Ευρωλίγκα. Στη μα, βάλα στο δεξί, προσπαθεί ο Μπατίστ. Μαζεύει ο Μπράμος που είναι ένα εξαιρετικά αθλητικό περιφερειακό παίκτη και καλό τέρ από τα 6,75. Εδώ ο Γκρέιντζερ κακώ διαμαρτύρεται. 8 λεπτά για το ημίχρονο, 23-12. Παναθηναϊκό του Νίκα Χαμάλαγα. Βλέπετε στο παιχνίδι περνάει και ο γιος του Σαμπόνης, γιατί προς το παρόν το πιο βασικό στοιχείο του παίκτη είναι ο πατέρας του και λιγότερο τα όσα έχει κάνει. Είναι ένας πιτσιρικάς 18 χρονών, ο οποίος μάλιστα παίζει χωρίς συμβόλαιο επαγγελματικό, γιατί ενδεχομένως να πάει σε πανεπιστήμιο το καλοκαίρι και δεν θέλει να δεσμευτεί από τον γνωστό κανονισμό. Λογικό είναι. Δεν θα πούμε ότι πρόβλημα. Ο Λάσμε πήγε στον πάγκο γιατί έχει ήδη 3 φάουλ, έτσι. Μα αυτό ήταν το πρόβλημα. Εδώ η μπάλα στον Μπατίστ με τη μία στο Φώτσι. 5 πάσες διαμαντίδη προς πίση, φάουλ. Καθαρή περίπτωση. Από τον Σουάρεθ, ο οποίος είναι 2-2, 28 χρονών Ισπανός διεθνής, με 25 λεπτά, αλλά όχι μεγάλη επιθετική απόδοση μέχρι στιγμής. Πάντως, εδώ βλέπουμε τον Σουάρεθ, ένας παίκτης το οποίο εμπιστεύεται ο Πλάθα για ειδικές αποστολές. Η επαναφορά θα γίνει το Διαμαντίδη και πάμε στο Γιάννη Νάτου. Έχουμε τις διαμαρτυρίες νωρίτερα του Λάσμε για το τρίτο φάουλ. Θεωρείς ότι δεν υπήρχε. Από εκεί και πέρα προειδοποίηση στον Ζωάν Πλάθα. Εφόσον διαμαρτυρηθεί ξανά, θα δεχτεί τεχνική ποινή σύμφωνα με τους διαιτητές. Το φάουλ που χρεώνει τη Μάλαγα. Εδώ ένας Μπατίστ. Στο στήματς. Και αυτό να το δούμε άμα έχουμε τη δυνατότητα. Εδώ Μπατίστ. Παλιά μου τεχνικό σκηνή. Εκεί είναι τώρα η παλιά η Αλεπού. Του παίρνει και το φάουλ. Του παίρνει και το φάουλ. Δεν ήταν λιγότερο φάουλ από αυτό που χρεώθηκε. Δεν ήταν, όχι. Δηλαδή αυτές τώρα τις φάσεις για αυτό το επίπεδο. Όχι, ούτε το ένα ήταν φάουλ, ούτε το άλλο ήταν φάουλ. Ναι, δηλαδή πρέπει να τα αφήνεις να παίζεις το παιχνίδι. Δηλαδή είναι δύο θηρία που σπρώχνονται. Στα 120 κιλά περίπου το καθένα. Ναι, δηλαδή τι έκανε. Σε κάθε επαφή θα πρέπει να σφυρίζει, δεν γίνεται. Α, θα το παίξουν και από πάνω και από όχι, κάτω. Είπαμε, δεν ήταν κανένα από τα δύο φάουλ, ούτε αυτό που πήρε η Μάλα, ούτε αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Μπατίστ εδώ είναι εύστοχος. Ο Μάικ Μπατίστ στα 37 του χρόνια, φίλε Βασίλη, εδώ είναι ο Πλάθα. Ο Μπατίστ, ο οποίος έχει 4,1 πόντους σε 8 λεπτά συμμετοχή στα παιχνίδια της Ευρωλίγας. Ο Μπατίστ με τις 3 Ευρωλίγες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. 10 χρόνια. Όταν σταματήσει με το καλό, το όνομά του θα μπει με χρυσά γράμματα στο πάνθεο των παικτών της φανέλας. Του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Τελικώς, ας αποφασίσουν οι διαιτητές σε ποιον είναι η μπάλα. Εξηγεί κάτι στον Αλβέρτη. Όχι, κανείς δεν εξηγεί τίποτα στον Αλβέρτη. Για να δούμε εδώ. Δεν είδαμε. Κάλυπτε ο διαιτητής την μπάλα. Η παραφορά είναι από τον Κάρι. Μπατίστ.
Φώτσης, Ούκιτς που έχει περάσει και πάλι στο παιχνίδι, βγαίνει ο Κάρι από τα screen. Τον κυνηγάει παντού ο Τάσουν, αλλαγή στα screen, Φώτσης από πολύ μακριά, Γκρέιντζερ. 24-12, 7,5 λεπτά για το ημίχρονο. Ένα Ουρουγουανός κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει κοντά στο καλάθι, εξαιρετική προσπάθεια. Εντάξει. Μετά από 4 λεπτά είναι μια κίνηση την οποία την κάνει αυτή ο Γκρέιντζερ. Έχει δυνατά πόδια, έχει δυνατά πατήματα, είναι σχετικά κοντός. Αλλά έχει πολύ δυνατά πατήματα ο Ρουγανός playmaker της ομάδας της Μάλαγας. Εδώ είναι ο Ούκιτς. Μπέντζε που είναι μόλις 89, αλλά πατάει πολύ δυνατά. Ούκιτς. Ο Μπατίστ για το σκηνή στην μπάλα. Και ο Ούκιτς σε αυτό το περίπατο. Μπορεί να γίνει και φάουλ εκεί. Ούκιτς ρόλαρε μέσα μετά το πικ του Μπατίστ. Ρόλαρε μέσα στη ρακέτα. 26-14, Παναθηναϊκός ελέγχει πάντα το παιχνίδι για το ρυθμό του. Λοιπόν, στο παιχνίδι και ο Τούλσον, η μπάλα φτάνει πολύ κοντά στο καλάθι. Και από το στήμας καταλήγει σε αυτό. 26-16, η πάσα έγινε από τον Ρέαν Τούλσον, ένα Αμερικανό, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό στο πρώτο μάτς. Πέτυχε 20 πόντους, ρεκόρ καριέρας, φίλε Βασίλη, έτσι. Και βρέθηκε να το κάνει τον Παναθηναϊκό. Ο καθένας δικαιούται να έχει ένα βράδυ καλό. Έτσι, επίσης μεγάλη ιστορία ο Τούλσον, ξάδερφος Πάντη Τούλσον που έξε στην Άκη στο Μαρούσι, τα θυμάσαι αυτά. Και επίσης ξάδερφος του Ντάνι Έιντς, του αυτού μεγάλου τεράστιου παίκτη του NBA. Ξέρεις, ο Ντάνι Έιντς ήταν και ο μόνος παίκτης την εποχή ο οποίος είχε γίνει draft την ίδια εποχή σε δύο διαφορετικά αθλήματα. Πού είχε γίνει αλλού, δεν το θυμάμαι αυτό. Α, σε πιάνω. Εδώ με πιάσα αδιάβαση. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια για την ιστορία, αφού πάμε στο Γιάννη Νάτου, το οποίο τον ακούμε. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κρατάμε και εδώ στον Πάγκο, είναι ότι η Μάλαγα πέτυχε έπειτα από 9 σχεδόν αγωνιστικά λεπτά καλάθι εντός παιδιάς νωρίτερα με τον Γκρέιντζερ. Είχε σκοράρει εντός παιδιάς ο Βάσκετ στο 2-6, 6 λεπτά και 14 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, ενώ το καλάθι του Γκρέιντζερ ήρθε 7 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για τη λήξη του μηχρόνου. Στο μεσοδιάστημα έχει σκοράρει μόνο με βολές η Μάλαγα. Όντως εντυπωσιακό στοιχείο. Γιάννη Γκρέιντζερ, η baseline κίνηση. Το σουτ είναι άστοχο, όλοι πηδούν σε λάθος χρόνο. Μπατίστη την κερδίζει, πάει στον Κάρι μπάλα, προσπαθεί να περάσει από δύο αντιπάλους. Δεν μετράει, λέει, το καλάθι ο διαιτής και θα δούμε αν έχουμε βήματα. Πρέπει να ήταν βήματα από ό,τι φάνηκε. Θα τα δούμε αυτά, Βασίλη μου. Θα δείτε εδώ την πάσα του Μπατίστη στα 10 μέτρα. Έγιναν βήματα. Έκανε ένα παραπάνω. Στο NBA, αυτό επιτρεπόταν στο NBA. Είμαστε φίλοι του NBA, λοιπόν. Είμαστε φίλοι του NBA. 5-40 για το επίχρονο, 26-16. Ο Κάρι. Που δεν έχει παίξει NBA. Δεν το ξέρει αυτό. Παρασύρθηκε. Ο Κάρι Φίλεκα πήγε 26 χρόνια για να παίξει σε ένα σοβαρό πρωτάθλημα και 33 για να παίξει στον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Και όχι στην Ευρωλίγκα, πέρσι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φέτος έπαιξε στην Ευρωλίγκα. Ο μικρός ο Σαμπόνης αστόχησε. Επίσης μέλος των μικρών λιθουανικών εθνικών ομάδων. Εδώ ο Ούκιτς χάνει την μπάλα. Σουάρεθ. Η μπάλα φτάνει στον Τούλσον. Πολύ ψηλά, δύο παίκτες Παναθηναϊκού. Σαμπόνης, υπάρχει φάουλ από τον Ούκιτς. Αυτό το μπάσκετ δεν πρέπει να αφήσει ο Παναθηναϊκός να παίξει. Μάλακα όπως θα κάνει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα. Δηλαδή αρχίζει να γίνεται, να το πούμε λίγο λαϊκά, το λεγόμενο τουρλουμπούκι. Αρχίζει τώρα. Λίγο Far West. Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται τόσο πολύ, αφού ελέγχει το ρυθμό. Έχει 10 πόντους διαφορά. Προσπαθεί. Ο Τούλσον, ο οποίος ήταν μια ζωή στη σκιά των δύο ξαδελφών του, του Ντάνι Έιντς και του Άντου Τούλσον, έχει πετύχει, φίλε, σε πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, έχοντας κάνει ένα φοβερό ρεκόρ, 63 πόντους. Μάλιστα. Θα μου πεις τώρα ο Ντάνι Έιντς που ήταν, ήτανε στο baseball ή στο American football? Εδώ σε θέλω. Ήτανε στο baseball. Στο baseball. Λοιπόν, θυμάσαι το Ρενάλντο Νεεμάια, τον παγκόσμιο πρωταθλητή 110 πόδια. Το θυμάμαι. Αυτός είχε παίξει στο American Football. Μάλιστα. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον στο κέντρο. Πάμε με το Κι στον 5 και θα πάει ο Ματσούλη στο 4. Ούκιτς Διαμαντίδη, Μπράμο στο 3, Ματσούλη στο 4. Το μεταφέρει λοιπόν με αντίπαλο το μικρό το Σαμπόνης. Έτσι, η μπάλα που φτάνει στον Μπράμο που έχει ένα περίπου στο υψί παίκτο Σουάρεθ. Και ο Διαμαντίδη στον Γκρέιντζερ. Ο Παναθηναϊκός υπερισχύει στα έψη με αυτή την πεντάδα. Η μπάλα φτάνει στον Γκίστ. Η προσποίηση στο στήμα και απλοποιεί τα πράγματα ο Γκίστ. Ναι, γιατί καταρχήν τώρα ο Στήμας δεν θα ακολουθήσει το Γκίστ. Είναι πολύ πιο γρήγορος. Ο Στήμας είναι παλαιάς κοπής πεντάρι. Είναι ψηλός, βαρύς. Και αυτό το καταλαβαίνει τώρα ο Πλάθα. Και ετοιμάζει το Φραν Βάσκεφ που είναι πιο γρήγορος. Γκρέιντζερ. Από μακριά. Σουτάρει αστοχή. Την μπάλα συστημένη στα χέρια του Ματσούλη. Προτιμάει τον Γκρέιντζερ από τον Γκάλογουέι, ο οποίος έδειξε ότι είναι μακριά από τον καλό του εαυτό.
Εντάξει, είναι, έχει μείνει. Ένα μισή μήνα. Πολύ χρόνο. Και έχουμε φτάσει εσύ στα 0-11 τρίποντα για την. Καλά πάνε, καλά πάνε. Πάνε πάρα πολύ καλά. Μπράμο. Διαμαντίδη. Το σπίτι στην μπάλα από τον Γκίστ. Διαμαντίδη. Παίζει έξυπνα τον αντιπαλό του. Μπράμο από τα 7,5 μέτρα. Αστοχή ψηλά ο Σαμπόνι. Ντονάτα Σαμπόνι αφήνει την μπάλα στον Γκρέιντζερ. Ο Πλάθα που θέλει κίνηση γρήγορα. Γκρέιντζερ. Σαμπόνι. Σουάρεθ υπάρχει φάουλ. Καθώ βρέθηκε από τι περιστροφέ ο Ούκη τη επισκότρα παίκτη. 10 περίπου πόντι διαφοράς. Ο Ούκιτς, δείτε εδώ, με ψηλότερο αντίπαλο. Και στο παιχνίδι ο Φραν Βάσκεθ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του Ούκιτς στην Μπαρσελόνα. Και έχουμε time out. Λοιπόν, εδώ λάβουμε στον πάγκο, με τα 3 του φάουλ από 2 Ούκιτς και ο Ράιτ. Time out σε λίγο μαζί φίλες και φίλοι, στο 28-18. Λιγότερο από 4 λεπτά, φίλες και φίλοι, απομένει εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Παναθηναϊκός Ουνικάχας σε αυτό το τελικό, σε εισαγωγικά βεβαίως, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα της Ανταλουσίας. Ανήκει στο Παναθηναϊκός, περνάει από σήμερα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς συνεχίζει ο Παναθηναϊκός με Διαμαντίδη, Ράιτ, Ματσιούλης, Μπράμο και Γκί στο 5. Η ομάδα της Ανταλουσίας είναι με τον Φραν Βάσκεθ που έχει την μπάλα, τον Γκρέιντζερ, τον Τούλσον, τον Σουάρεθ και τον Σαμπόνις. Γκρέιντζερ με την μπάλα στα χέρια, Φραν Βάσκεθ από κοντά με ταμπλό, από εκεί είναι εύκολη υπόθεση για έναν ιδιαίτερα έμπειρο και ιδιαίτερα ικανό Ισπανό ψηλό. Πάμε στον Γιάννη Νάτο. Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να χτυπήσει τον Σαμπόνις στην άμυνα, ενώ έδειξε και pop-out κίνηση για τον Μασούλης και τον Γκίστ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και αυτός να είναι άστοχος, έχει 1 στα 9, ο Παναθηναϊκός για 3. 0 στα 11 έχει σπάσει όλα τα κοντέρ εκεί η Μάλαγα και πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Κυρίως οδηγίες προς τον Βάσκετ να βγαίνει ψηλά, να δίνει βοήθειες και να κόβει προς το καλάθι έτσι ώστε να ξεμαρκάρεται πιο εύκολα. Γκρέιντζερ με αντίπαλο τον Γκίστ, θα τον παίξει τα πόδια να πάρει το διάδρομο για 6, το καλάθι. 6 στα 26, έχει συνολικά η Μάλαγα δίποτα και τρίποτα. Έχει 6 στα 15 και 0 στα 11, Παναθηναϊκός 11 στα 16, καλό αλλά δραματικό 1 στα 9. Στα rebound 13 για τον Παναθηναϊκό, 20 για τη Μάλαγα. Τα λάθη 3 και 6, assist 6 και 2, τα κλεψίματα 2 και 1, τα μπλοκ από ένα κάθε ομάδα. Μπατίστ και πάλι. Ο Μπατίστ ουσιαστικά παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή από ό,τι έπαιρνε προ Αλβέρτη. Βάζει και λίγο τον Γκίστ τώρα, γιατί πιθανόν ο Γκίστ να μην είναι ακόμα 100%. Όχι μόνο δεν αυτό, αλλά δεν έχει φυσική του θέση στο πεντάρικα, κατά ψέματα, έτσι. Είναι ένα forward ο Γκίστ. Έχει φυσική και με τον Αργύριο τον Πεδουλάκη. Πάρα πολύ. Στο 5 και με επιτυχία. Ράιτ, εδώ με αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Ο Βάσκεθ γυρίζει στη φυσική του θέση με αντίπαλο τον Μπατίστ. Μπατίστ θα παίξει πλάτη τον Ισπανό ψηλό. Μπατίστ έξω στο Μασιούλη στα 10 δευτερόλεπτα. Πιθανώ στον Μπράμο, αυτό στον Διαμαντίδη με Γκρέιντζερ. Ο Μπατίστ ψηλά για το σκρίνι στην μπάλα. Διαμαντίδη στην αδύνατη πλευρά για τον Ράιτ. Η προσποίηση, το σουτ είναι άστοχο. Προσπαθεί εκεί ο Μασιούλη στην μπάλα στον Γκρέιντζερ και πάμε στο Γιάννη του. Ο λόγος για τον οποίο ο Γκίστ βγήκε είναι τα δύο φάουλ τα οποία έκανε, για τα οποία δεν άρεσαν καθόλου στον Αλβέρτη. Το τρίποντο στο μεταξύ από τον Τούλσον φέρνει το time out για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε νομίζω περισσότερα στη συνέχεια. Ωραία, ο Τούλσον, ο οποίος φτάνει με 36% φέτος, έχει 7,2 πόντους σε 19 λεπτά, αλλά έκανε τη μεγάλη ζημιά με τον Παναθηναϊκό. Είχε 20 πόντους στο πρώτο παιχνίδι. Time out σε λίγο μαζί. Επαναφορά από το Διαμαντίδη με τον Ράιτ, τον Μπράμο, η τρεις περιφερειακοί, τον Μασιούλη και τον Μπατίστ. Για τους Ισπανούς πέρασε ο Καλοβέι, ο Ράιτ βγάζει όμως έξω στο Διαμαντίδη που στάθηκε ευστοχή. 31-23 ο Διαμαντίδης δίνει μια επιθετική ανάσταση στον Παναθηναϊκό. Ο Καλοβέι μετά από ώρα, Αμερικανός, στο δεύτερο παιχνίδι της Ευρωλίγκα μετά από 1,5 μήνα στο παιχνίδι. Μαζί με τον Τούλσον που έκανε το μαγνό τρίποντο, είπαμε ο Αμερικανός ξάδερφος του Άντι Τούλσον και του Αντανιέτσι. Είπαμε ένας παίκτης ρυθμού ο Τούλσον. Αν ξεκινήσει να βάζει, θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Η διαφορά στους 5 πόντους, 31-26 με 2 στα 2 από τον Ράιαν Τούλσον, τον Αμερικανό που κάποτε σε πανεπιστημιακό παιχνίδι είχε πετύχει 63 πόντους. Καταπληκτική η assist στον Διαμαντίδη και ο Μπατίστ που κάνει show πάνω από τη Στεφάνη. Λοιπόν, Τούλσον, Κάλογουεϊ, Φραν Βάσκεθ, Σουάρεθ και Σαμπόνις. Είδες ο Κάνερ Μέντι δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Αμερικανός. Τον απέσυρε ο Πλάθα γρήγορα. Σουάρεθ. Το θέμα δεν πρέπει να αφήσουν τον Τούλσον να βρει ρυθμό. Έχει βάλει δύο συνεχόμενα τρίποντα. Σουάρεθ προς το καλάθι. Σαμπόνις θα καρφώσει με το αριστερό. Εδώ ο νεαρός. 33-28. Η Μάλαγα δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα. Και δεν πρέπει κανείς να την υποτιμήσει. Έχει κάνει δύο εκτός έδρας νίκες φέτος η Μάλαγα. Με την Εφές και την Λαμποράλ. Διαμαντίδης.
εξαιρετικά στον Ράιτ. Χάνει το καλάθι, αλλά η όλη κίνηση του Διαμαντίδη κυρίως, αλλά και η πτήση του Ράιτ ήταν καλή, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε τελικά στο καλάθι. Calloway, Σαμπόνις, Τούρσον και πάλι το σουτ από τον Βάσκεθ, ο οποίος σπρώχνει την μπάλα προς τον Calloway. Τελευταίο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου, πάμε για ημίχρονο δηλαδή. 33-28, ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει τη διαφορά που θα ήθελε. Ετοιμάζεται και ο Φώτσης. Calloway. Τα πράγματα είναι πάντα ρευστά στο παιχνίδι. Τούρσον. Με αντίπαλο τον Μπράμο. Δύο συνεχόμενα άστοχα μετά από τα δύο συνεχόμενα εύστοχα για τον Ράιαν Τούρσον. Ράιτ στον Διαμαντίδη. Μακάρι από τον Calloway. Θα εξαντλήσει όλο τον χρόνο ο και θα μείνουν 5 δευτερόλεπτα στην Μάλαγα. Διαμαντίδης. Φάουλ από τον Calloway. Είναι το τέταρτο της Ουνικάχα. 4 έχει ο Παναθηναϊκός. Άρα δεν υπάρχει από τη στιγμή κάποια βολή. Περνάει ο Φώτση στη θέση του Ματσιούλης. Ο Ματσιούλης είναι στους 2 πόντους και στα 3 rebound και στις 2 assist. Και ο Ράιτ έξω για να μπει ο Κάρι που είναι καλύ, πολύ καλύτερο σουτέρ. Ο Φώτση που πέρασε το παιχνίδι. Είναι στον 1 πόντο και στα 2 rebound. Λοιπόν, και ο Βάσκετ στον πάγκο. Χαμηλώνει το σχήμα και ο Calloway, Σουάρεθ. Η Μάλακα. Έτσι, Κάρερ Μέντλι, Ντράγκιτς και Σαμπόνις. Διαμαντίδης, 13 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, για το ημίχρονο, 33-28. Διαμαντίδης με τον Ντράγκιτς. Με τον αδερφό του έχει παίξει πολλές φορές αντίπαλος με τις εθνικές ομάδες του Διαμαντίδης. Διαμαντίδης, Μπατίστ από κάτω από το καλάθι, αστοχή από το Σαμπόνις στο Σουάρεθ, τέλος ημιχρόνου. Λοιπόν, 33-28 ο Παναθηναϊκός Ουνικάχα Μάλαγα, με τον Παναθηναϊκό να έχει στους 2 πόντους τον Ματσιούλη, στους 5 τον Κάρι, στους 3 τον Μπατίστ, τον 1 τον Φώτση, στους 6 τον Ούκετς και τον Λάσμο. Όπως και το Διαμαντίδη, στους 2 τον Γκίστ και στους 2 τον Ράιτ. Από 6 Βάσκεθ και Τούλσον, 2 έχει ο Κουσμίνσκας, 4 ο Σαμπόνις, 1 ο Ουτάσουν, 2 ο Σουάρθ, 1 ο Μέντλεϊ, 4 ο Στίμας, 2 ο Γκρέιντζερ. Να πάθει να κόστα αποχωρήσει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε εσείς, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και σε περίπου 8 με 9 λεπτά μαζί, εδώ πάντα με τον Βασίλη Φραγκιά, για να αναλύσουμε τι έγινε στα πρώτα ημίχρονο και να προειδεάσουμε για αυτά που μπορεί να συμβούν στο δεύτερο. 3 και 45 περίπου για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε πάντα εδώ με τον Βασίλη Φραγκιά. Ω Βασίλη, μια που έχουμε χρόνο και έχουμε να πούμε για το παιχνίδι, να εξηγήσουμε ουσιαστικά τι εννοούμε, έτσι. Όσον αφορά αυτό που λέμε ότι ουσιαστικά περνάει ο Παναθηναϊκός. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι στο 6-6. Η Φενέρ και η Μάλαγα είναι στο 5-7. Και παίζει η Φενέρ στην Λαμποράλ. Που χάνει αυτή τη στιγμή. Χάνει. Αν χάσει, τελειώνει από σήμερα η ιστορία του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, ναι, τελειώνει από σήμερα. Αν κερδίσει η Φενέρ και χάσει ο Παναθηναϊκός, για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει σήμερα και κερδίσει και η Φενέρ, θα πρέπει να χάσει από τον Ολυμπιακό Σταδίνη και Φιλία με ένα πολύ μεγάλο σκορ πάνω από 20-21-22 πόντους κάπου εκεί. 22 αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα ο Παναθηναϊκός κρατά την τύχη στα χέρια του. Ναι, αυτό το είπαμε από την αρχή της μετάδοσης. Τώρα για τα υπόλοιπα σενάρια αυτή τη στιγμή, εντάξει, πρέπει να τα πούμε. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός το ρόλο σύλλο αγώνα και να είναι πλέον. Εξαρτάται και από τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη. Εντάξει, λογική, αν υπάρχει λογική σε αυτό το άθλημα. Υπάρχει. Υπήρχε λογική να χάσω πάνω να μέσα από την Λαμποράλ. Κάνοντας αυτό το άθλημα, άσπρεσα στα 35, έτσι, δηλαδή υπηρετώντας αυτό το πόστο. Η λογική λέει ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει σήμερα. Ο Ολυμπιακός αύριο παίζει απέναντι σε μια ομάδα την οποία την έχει. Και θεωρητικά και δύο ομάδες οι δικές μας πρέπει να είναι στην επόμενη φάση. Τώρα για τα σενάρια το μείον 21 ή το συν 22. Στο σχολείο είχα μείνει δύο φορές επαναξεστές στα μαθηματικά, οπότε μην ξέρω, θα μπερδευτώ εκεί πέρα. Εντάξει, αστείευομαι. Λοιπόν, θα μας ενημερώνει και ο Γιάννης Νάτου τι γίνεται στην χώρα των Βάσκων, γιατί είναι σε άμεση συνάρτηση το αποτέλεσμα εκεί. Νωρίτερα μας είχε πει ένα αποτέλεσμα το οποίο, μέχρι εκείνη τη στιγμή αποτέλεσμα, ότι έχανε η Φενέρα από την Λαμποράλ. Επαναλαμβάνω ότι ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας κρατάει την τύχη στα χέρια του, γιατί σε περίπτωση νίκη σήμερα, ανεξαρτήτως θα κάνει Φενέρ, θα πρέπει να χάσουμε με πολύ μεγάλη διαφορά από τον Ολυμπιακό Σωρίς και Φιλίας για να αποκλειστεί από την επόμενη φάση. Εντάξει, η λογική λέει ότι οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα περάσουν. Αυτό είναι και η ευχή μας.
και με τις ομάδες που παίζουν, χωρίς να υποτιμώ ούτε φυσικά την ομάδα του Βαγγέλη Παγγέλη, αλλά ούτε και τη Μάλαγα, η λογική είναι ότι είναι καλύτερες ομάδες. Και να εξηγήσω γιατί, σε περίπτωση που κάνει δύο νίκες η Φενέρ και μία ο Παναθηναϊκός και ισοβαθμίζει μόνο οι δύο, περνάει αυτομάτως ο Παναθηναϊκός για τη διαφορά. Σε περίπτωση που υπάρχει τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό, Φενέρ και Παναθηναϊκό, θα πρέπει τότε να δούμε τα μεταξύ του όρο που μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός, λόγω της μεγάλης του νίκης επί του Φενέρ, είναι πρώτος, ο Παναθηναϊκός δεύτερος και Φενέρ τρίτος. Αυτό που πρέπει να πούμε για το σημερινό παιχνίδι πάντως είναι ότι υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στατιστικά στοιχεία. Παράδειγμα, ότι και δύο ομάδες σουτάρουν πάρα πολύ άσχημα. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 2 στα 10 τρίποντα, 2-14 έχει η Μάλαγα. Χαρακτηριστικό της αστοχίας των δύο ομάδων. 12-20 ο Παναθηναϊκός στα δίποντα, 7-18 η Μάλαγα. Συνολικά σουτάρει 9 στα 32 εντός παιδιάς η Μάλαγα και 14 στα 30 ο Παναθηναϊκός. Στα rebounds είμαστε 24 με 10 επιθετικά η Μάλαγα, 15 ο Παναθηναϊκός. Και δεν έχουμε κανένα παίχτη να έχει ξεπεράσει πάνω από τους 6 πόντους. Έχει 5 παίχτες που έχουν σκοράρει 6 πόντους. Πάμε όμως στους δύο ρεπόρτερ, πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Οδηγίες κυρίως ως προς την άμυνα, θεωρώ κάποιες τελευταίες πινελιές σε συνάρτηση με τα όσα τους είχε πει λίγο νωρίτερα στα αποδυτήρια ο Ζωάν Πλάθα όσον αφορά τους παίκτες και κάποιες αλλαγές που θα δούμε, και αν κρίνω από τα όσα έδειξε στο πινακάκι θα πάει σε γρήγορες επιθέσεις τουλάχιστον σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε και στο Γιάννη του. Χωρίς τον Λάσμο στην αρχή πετάδα για τον δεύτερο ημίχρονο. Ο Λάσμο, ο οποίος έχει 3 φάουλ από το πρώτο και τον προφυλάσσει ο Αλβέρτης. Από εκεί πέρα έδειξε ένα back pick για την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού. Εδώ παραλίγο να χαθεί η μπάλα. Και ζήτησε από τους παίκτες του σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου να μην αφήσει τους Ανδαλουσιανούς να μπουν μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Από τη γωνία μας κούλησε φτωχή για 3. Και αυτό επίσης πρέπει να πούμε, Δημήτρη, είναι ότι ο ρυθμός του παιχνιδιού μέχρι στιγμής ευνοεί σαφέστατο το Παναθηναϊκό. Έτσι είναι ο τρόπος του παιχνιδιού του. Και γι' αυτό και ο Πλάθα ζήτησε ότι πάμε να τρέξουμε το παιχνίδι, δηλαδή να γίνει το παιχνίδι λίγο άνω κάτω. Ωραία. Σουάρεθ από μακριά, σουτάρει και ευστοχή και ανταποδίδει αμέσως. Και μάλιστα πρώτο Ματσιούλης. Όσον αφορά τώρα τα ισοβαθμιών, θα τα δούμε στο τέλος του αγώνα. Για τώρα δεν έχει νόημα να δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, να δούμε τι θα κάνει και η Φενέρ και βέβαια και αύριο πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη. Πάντως επαναλαμβάνω ότι με νίκη σήμερα ο Παναθηναϊκός κρατάει αυτό τη δίκη στα χέρια του. Διαμαντίδης από κοντά και δίνει επιθετικό. Σε ποιον το έδωσε αυτό? Δεν το μετράνε οι διαιτητές στο... Για να εδώ. Στο Νούκιτς. Στο Νούκιτς, στο Νούκιτς, ναι. Ναι, ναι. Ήτανε, εντάξει. Με τους αγκώνες στη μέση του στήματς. 36-31. Πάμε και στο Γιάννη Ράνιο. Εκεί βλέπω όλους ήσυχους. Ο Πλάθα κάθεται, οι βοηθοί του κάθονται, όλοι κάθονται. Πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με το μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου και βέβαια, όπως βλέπετε και εσείς, φαντάζομαι χειροκροτήματα για αυτό το κάρφωμα από το οποίο προήλθε ο 33ος πόντος για την ομάδα της Μάλαγα. 36-33 με το Στήματς να βοηθάει πολύ την ομάδα της Μάλαγας. Ο Στήματς έχει φτάσει τους 6 με 2 στα 2 τίποτα. Διαμαντίδη στη γωνία, ο Φώτσης στημένο σουτάρι, αστοχή, η μπάλα στον Κάλλογουεϊ, 8,5 για το δεκάλεπτο και η Μάλαγα είναι στις 3 πίσω από τον Παναθηναϊκό. Στημένος, άστοχος όμως ο Κάνερ Μέντλι, η μπάλα στο στήμα που κάνει μεγάλη ζημιά, αλλά ο Μασβίτης είναι πιο δυνατός, πιο αποφασισμένος στη φάση αυτή, κερδίζει την κατοχή μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, δείχνει η Μάλαγα ότι μπήκε διατεθειμένη να τρέξει, να έχει πολύ γρήγορη κυκλοφορία στην μπάλα και μόλις βρει το ελεύθερο σουτ να το κάνει. Να πάει δηλαδή στο παιχνίδι της. Ούκιτς. Αυτό που χαρακτηρίζει έτσι κι αλλιώς τη Μάλαγα είναι η πολύ γρήγορη μεταφορά της μπάλας, η πολύ γρήγορη πάσα και η πολύ γρήγορη εκτέλεση στο σουτ. Στοιχεία τα οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν τα είδαμε. 36-33 ο Παναθηναϊκός με τον Ούκιτς να είναι στις βολές. Ο Ούκιτς σήμερα είναι στους 6 με 3 στις 3 βολές. Όχι, με σκόρπιο λάθος κάνω. 3 στα 3 τίποτα. 0-1 τρίποντο. Καμία βολή, είναι η πρώτη βολή που θα εκτελέσει σήμερα. Προκολλένει Ούκιτς. Αστοχή. Ούκιτς που έχει φέτος 76% βολές, 6,5 πόντους με 2,5 ασίστ στα 23 λεπτά που παίζει. Ο Ούκιτς που έχει περάσει και από την Ισπανία, από Ταού, πλέον Λαμπορανκούσα και μετά Μπαρσελόνα. Κάλογουεϊ, 37-33 ο Παναθηναϊκός. Ντράγκιτς. Κάνε Μέντλι.
Χάλοουεϊ. Σουάρεθ που παίζει πολλή ώρα σήμερα. Ντράγκιτς προσποίηση στο Ματσούλης. Απελευθερώνεται και να που μετά από αρκετή ώρα η Μάραγα φτάνει στο δίποντο. Δεν είναι καλή ώρα να ξυπνήσει και ο Ντράγκιτς. Όχι. Αυτό θα ήταν ένας παίκτης που σκοράρει περίπου 10,5 πόντους φέτος στην Ευρωλίγα. Ούκιτς. Ψηλά ο Μπατίστ για το σκρίνι στην μπάλα. Ούκιτς Μπατίστ. Διστάζει για το σούτ από τα 5 μέτρα. Εκεί που πάνε αποστάρει. Έχει όμως κοντύτερο παίκτη. Ούκιτς περνάει στα πόδια του Στίματς. Μπατίστ φάουλ. Φάουλ, φάουλ. Δίνει κάτω το φάουλ γιατί σωστά. Το φάουλ από τον Αμερικανό. Τον Νίκ Κάνερ Μέντλι, ο οποίος αποσίασε, το βλέπετε εδώ, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Επανήλθε, δείτε και πάλι τη φάση. Ο Μέντλι που είναι καθοριστικός για τη Μάλαγα, έχει 28 λεπτά συμμετοχής και 13,5 πόντους και 5,5 ριμπάουντ σε κάθε παιχνίδι. Το με συμπαίκτης του Γκί στο Μέριλαντ. Μπατίστ. Με το Στίματς, δυο βαριά κορμιά. Μια μεγάλη μάχη, μια μάχη γιγάντων εκεί κοντά στο καλάθι. Μπατίστ, όχι. Κακή επιλογή του Μάικ εκεί. Σουάρεθ. Στη γωνία ο Ντράγκητς χάνει για λίγο το κοντρόλ της μπάλας. Αντίπατο το Διαμαντίδη, Ντράγκητς προς το καλάθι. Βήματα. Βήματα, βήματα. Ο Ντράγκητς δεν είναι στο πνεύμα του αγώνα, ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι στιγμής είναι στους 2 πόντους. Με 1 στα 3 και 0 στα 3, δίποτα και τρίποτα. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει ένα, από τα καλά του διαστήματα ένα δίλεπτο, τρίλεπτο, ένα ξέσπασμα, να ξεφύγει λίγο στο σκορ για να αισθάνεται πιο άνετα. Γιατί το παιχνίδι θέλει πολύ χρόνο ακόμα και δεν είναι καλό η Μάλαγα να είναι ουρά στο σκορ. Ούκιτς στην επαναφορά. Να και τα 5 δευτερόλεπτα. Εντάξει, αυτό το λάθος τώρα για τέτοια εμπειρία δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Αλλά δεν φταίει ο Ούκιτς. Ο Ούκιτς θέλει στήριγμα, πρέπει να δώσει κάπου την πάσα. Θέλει ένα πάτημα, ένα σκαλοπάτι. Και πάμε στο Γιάννη Ράνιο, καθένα μας πει. Στα μέσα της τρίτης περιόδου, Λαμποράλα, Φενέρ, Ουλκέρ 57-39. Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, Λαμποράλα να κάνει ένα σερί 11 και ουσιαστικά να παίρνει μια σχετική, θα έλεγα, απόσταση ασφαλείας από τους φιλοξενούμενους. Ό,τι καλύτερο για τις δύο ελληνικές ομάδες, έτσι. Εντάξει. Ντράγκητς. Σουάρεθ στημένος από τα 7. Αστοχή, Στίματς. Μπατίστη πάνω στο φώτσι. Ο Στίματς δεσπόζει της ρακέτας, αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, μεγάλο κορμί, καλός rebounder, έμπειρο παιδί. Κολλάς μες στον πάγκο με 3 φάουλ. Ούκιτς. Έξω η μπάλα στο Μασιούλη, στημένος, προτιμάει το Φώτση για 3. Φώτσης η μπάλα, δεν κάνει το χατήρι, Διαμαντίδης μαζεύει το επιθετικό. Και η μπάλα στο Μασιούλης. Ούκιτς. Η επαναφορά, η ολική επαναφορά στην επίθεση αυτή έγινε από τον Διαμαντίδη. Δύσκολη φάση από τον Ούκιτς. Η μπάλα σε ποιον. Και πάλι στον Κροάτι, πανέξυπνα χώνεται ανάμεσα στα ψηλά κορμιά των Ισπανών. Και μαζεύει την μπάλα. 5:55 ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ευρικά όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Διαμαντίδης. Κυριακά ο Κάλογουεϊ. Διαμαντίδης για 3. Σουτάρει αστοχή. Κακό σουτ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να σουτάρει με πολύ άσχημα ποσοστά. Ενδεχομένως να είχαμε φάουλ εκεί. Κάλογουεϊ. Αντίπαλο τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Κάλογουεϊ. Σουάρεθ. Με το Μασιούλης. Μπάλα στο Στίματς. Το μετράει το καλάθι. Μετράει το καλάθι, καθώς κάποιος τράβηξε τη Στεφάνη από το διφτάκι και η σοφάριση 37 όλα. Λοιπόν. Και είναι time out για το Παναθηναϊκό. Είναι time out μετά την τρίτη σοπαλία του παιχνιδιού. 37-37-5,5. Τα πράγματα μπερδεύονται λίγο για τον Παναθηναϊκό. Είδαμε τη φάση και πάμε time out σε λίγο μαζί. Πρώτο πλάνο ο Παναθηναϊκός με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. 37-37 και Βασίλη Φραγκιά, αν η Φενέρ χάσει σήμερα. Καθώς υπολείπεται ήδη μιας νίκης του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, βγαίνει τελείως από το παιχνίδι. Διότι ακόμη και αν την κάνει στο άλλο παιχνίδι, η ηττημένη από τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός θα υπερισχύει στο κολλάμπερ έτσι. Η Φενέρ ούτως ή άλλως έπρεπε να είχε κερδίσει το προηγούμενο παιχνίδι. Και απλώς θα μπει στο παιχνίδι πια η Μάλαγα. Μπράβο, με την Αρμάνι αυτό περιμένα ότι είχε θεωρητικά πιο εύκολο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που έχασε την Αρμάνι, γιατί η Φενέρ τα πράγματα γινόντουσαν δύσκολα. Και θα μπει στο παιχνίδι η Μάλαγα, διότι αν κερδίσει με τον Παναθηναϊκό θα υπερισχύει σε οποιαδήποτε ισοπαθμία με τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να αφυπνιστεί λίγο ο Παναθηναϊκός, να μπορέσει να χτίσει μια διαφορά για να πάρει το απόψινό παιχνίδι και τα υπόλοιπα σενάρια τα βρίσκουμε στο τέλος που λέμε. Ας τα δούμε λοιπόν στο τέλος του αγώνα καλύτερα. Διαμαντίδης με τον Ντράγκητς, Κάρι, Ματσιούλης, Λάσμε που περνάει στον αγώνα και Φώτσης. Εδώ είναι ο Λάσμε, τον οποίο μαρκάρει ο Φραν Βάσκεθ. Κάλογουε Βάσκεθ, Ντράγκητς, Σουάρεθ,
και κάνει medley. Υπάρχει φάουλ και πάμε στο report, πάμε στο Γιάννη Νάτου. Ο Φραγκίνης Αλβέρδης χρησιμοποίησε το time out για να ηρεμήσει τους παίκτες του, για να ανακτήσουν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Εκ των υστέρων έδειξε ένα ποστάρισμα του Μασιούλης, το οποίο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Πιθανολογώ ότι θα το δούμε στη συνέχεια. Κάρι από μακριά. Χρειάζεται τον καλό Κάρι ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται το καλό μακρινοσού του Κάρι. Είναι καλός ο Κάρι. Είναι καλός. Δείχνει να πατάει καλά μέσα στο παρκέ, δείχνει να έχει αυτοπεποίθηση. Έχει 2-4 τρίποντα, 1-2 δίποντα και πάμε στο Γιάννη Ράνιο. Διατηρήστε τον ίδιο ρυθμό, μην διστάζετε να βγάλετε την μπάλα από τα πλάγια. Αυτές ήταν κάποιες από τις οδηγίες του Πλάθα την ίδια στιγμή που η Λαμποράλ Κούτσα είναι στο συν 20 στα μέσα της τρίτης περίοδου. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Μάλαγα είναι να παίξει πολύ με τα πλάγια, ένα pick and roll. Και στην ουσία, ενώ χρησιμοποιεί τη μία πλευρά του γηπέδου, προσπαθεί να χτυπήσει ακριβώς από την αδύνατη πλευρά. Ακριβώς αυτή είναι η τακτική που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο Πλάθα και είναι και ένα κομμάτι του σύγχρονου μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Σουάρες που παίζει πάρα πολύ ώρα σήμερα. Είπαμε νωρίτερα, ένας παίκτης που παίζει γύρω στα 25 λεπτά δεν σκοράρει πολύ, αλλά κάνει πολλές δουλειές στο γήπεδο. Κάνει medley με αντίπαλο το Φότσι και μεταφορά μπάλας από τον Αμερικανό. Ο Αμερικανός με εμπειρία πάντως στα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Κάνερ Μέντλι. Πέρασε από πολλές ομάδες. Γκραν Κανάρια, Καχασόρ, Σεβίλη, Σουντιάντες, Βαλένθια. Οι περισσότεροι το μάθανε το 12-13 στη Μακάμπη, όπου δεν έπαιρνε πολύ χρόνο και δεν έβαζε και πολλούς πόντους. Και μετά έρθει στην Ουνικάχα. Διαμαντίδης. Κάρι. Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει ακόμη το ξέσπασμα που ψάχνει. Περνάει και ο Μπράμος στο παιχνίδι. Διαμαντίδης. Κρατάει κατοχή. Μπάλα στον Λάσμε που την αφήνει πανέμορφα στο καλάθι. Είναι η πρώτη συνεργασία ψηλά μετά από πολλή ώρα που βγαίνει μεταξύ Διαμαντίδη και Λάσμε. Τα τρία φάουλ του Λάσμε πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. 42-37 στους 5 πόντους διαφορά μετά από αρκετή ώρα στο 4-17 για το τρίτο δεκάλεπτο. Η επαναφορά από το Φραν Βάσκεθ που κάποτε για ένα χρόνο υπήρξε ο πιο ακριβό πληρωμένος Ισπανός μπασκετμπολίστας. Εντάξει, υπεραξία βέβαια, αλλά Callaway. Dragic. Από τις αλλαγές βγαίνει ο Λάσμε πάνω του. Κάρι κλέβει, για να δούμε. Ραμέλ Κάρι, τάπα στα ίσια και έρχεται όμως ο Μπράμος και διορθώνει τη φάση. Εκεί ο Κάρι πίστεψε ότι ήταν εύκολο, δεν τον ακολουθούσε κανένας, ναι. Πήγε πολύ χαλαρά. Επομένως δεν το ξέρει καλά τον Ντράγκης που είναι πάρα πολύ αρτικός. 44-37, ας πούμε, θα το σκεφτόμουν όταν τον είδα να πηγαίνει χαλαρά. Πάμε σε time out σε λίγο μαζί. Κάτι λιγότερο από 4 λεπτά στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, η απευθείας μετάδοση δημόσιας τηλεόρασης. Παναθηναϊκός Ουνικάχα Μάλαγα 44-37 με μια ωραία φάση του Μπράμου, καθώς ο Ραμέλ Κάρι δεν υπολόγισε, δεν μέτρησε σωστά τον ιδιαίτερα αλτικό Ντράγκητς. Είναι γνωστά αυτά και οι δύο Ντράγκητς ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πάμε στους δύο ρεπόρτερ μας και μετά θα πάμε στον Γιάννη Νάτου. Ναι, σας ακούμε, Γιάννη. Ο Αλβέρτης δίνει την μπάλα στην επόμενη επίθεση στον Κάρι, καθώς είναι ζεστός. Πέτυχε το σούτ από την περιφέρεια νωρίτερα. Θέλει ακόμη ένα σίγουρα ο Αλβέρτης. Dragic πολύ ψηλά ο Λάσμε. Αυτό έλειψε τον Παναθηναϊκό όσο έλειπε ο Λάσμε. Το rebound. Διαμαντίδης Κάρι στο 3 ο Μπράμος. 4 Φώτς παίρνει την μπάλα και στο 5 ο Λάσμε. Επιθετικό από τον Λάσμε. Λάσμε και είναι το τέταρτο. Αυτό είναι κακό μαντάτο. Πάρα πολύ κακό για τον Παναθηναϊκό. Ο Λάσμε που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Και θα μπει ο Μαυροκεφαλίδης. Να δούμε πόσο θα βγει αυτή η αλλαγή. Εδώ ο Λάσμε σχέδιζε να αιματρύνει. Για να δούμε. Εγώ είδα άλλον να το έχει κάνει λαβή. Αυτό που είδα εγώ, δεν ξέρω τι έχει προηγηθεί. Αυτό που είδα εγώ από το replay είναι ότι ο Σουάρες είχε κάνει μια λαβή στη μέση του Λάσμε. Μάλλον ανάποδα ήταν το φάουλ. Τέλος πάντων, συγχωρέστε με αν έχει γίνει κάτι νωρίτερα. Δεν μπορώ να το δω. Από το βίντεο αυτό είδα τον Σουάρες κάνει φάουλ. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Άκοπα μια επίθεση από την λάθος συνεννόηση με τον Κάνερ Μέντλι. Έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός τη Μάλαγα σε 9 πόντους μέχρι στιγμής και στο τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι το παιχνίδι πάλι στο χώρο του Παναθηναϊκού. Έδειξε η Μάλαγα ότι μπορεί να κάνει ένα ξέσπασμα. Το μάζεψε ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα και σιγά σιγά η διαφορά πάλι αποκαθίσταται σε 7 με 10 πόντους. 3 και 10 για το δεκάλεπτο, 44-37. Κάρι. Μαυροκεφαλίδης. Φώτσα από τα 7, σουτάρι δύσκολο, σούταρα είναι μέσα! Είναι μέσα από τον Αντώνη Φώτση και ο Παναθηναϊκός στους 10 πόντους, ένα πολύ πολύ κρίσιμο σημείο στο τρίλεπτο από το τέλος της τρίτης περίοδου. Γκρέιντζερ και φάουλ στον Μπράμο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη.
τον Κάρι, τον Μπράμο, τον Φώτση και τον Μαυροκεφαλίδη κάνει ένα 10-0. Ο Κάνερ Μέντλι θα κάτσει στον πάκο, θα περάσει ο Τούλσον στο παιχνίδι. Κοντέρνει το σχήμα η Μάλαγα. Είναι ο Τούλσον, το βλέπω καλά. Είναι ο Ουρτάσουν. Τσέμι Ουρτάσουν. Ένας παίκτης σταθερός, αλλά όχι ιδιαίτερα φαντεζή, ένας μεγάλος σκόρερ. Στο παιχνίδι και ο Τούλσον. Μαρκάρεται από το Διαμαντίδη. Γκρέιντζερ, Τούλσον, Ουρτάσουν, Σουάρεθ και Βάσκεθ. Σουάρεθ κλείνεται στην baseline. Ουρτάσουν από τον Μπράμο το μαρκάρισμα. Ουρτάσουν προς να περάσει. Σου τσιγκίνηση ο Ουρτάσουν, είπαμε είναι θετικός. 47-39 ο Παναθηναϊκός που πρέπει να τελειώσει το δεκάλεπτο. Μια καλή, καλή διαφορά για να μην είναι άγχος στο τέταρτο. Μπράμος. Μαυροκεφαλίδης. Μπράμος. Δύσκολο σου τσεκίνηση μέσα. Ο Μπράμος είναι παίκτης οικονομία, είναι παίκτης που θα πάρει την μπάλα στα δύσκολα και θα τη βάλει. Δεν θα εκβιάσει, δεν θα παρασυρθεί. Ο Μάικ Μπράμος φτάνει τις 4 με 2 στα 3 δίποντα, έχοντας και 4 rebound. Γκρέιντζερ, Βάσκεθ. Στην αδύνατη πλευρά διαγώνια πάσα. Τούλσον, η τάπα από το Διαμαντίδη και κέρδισε για το φάουλ. Η μεγάλη φάση από τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλη φάση. Τον εξαιρετικό Αμερικανό σουτέρ. Του πήρε το πορτοφόλι εκεί, του πήρε τα πάντα. Πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Ξάδερφος του Άντι Τούλσον και ανιψιό ζητήσε, ζητώ συγγνώμη, του Ντανιέζο και βέβαια ξάδερφος. Έχουν μια ηλικιακή διαφορά περίπου 20 χρόνων. Και ο Διαμαντίδης καταχειροκροτούμενος θα κάτσει στον πάγκο. Ή να πάρει κάποιες αναπονέσεις τώρα γιατί έχει μια περίοδο. Ο Ζακ Ράιτ στη θέση του. Λοιπόν, ο Ράιτ στη θέση του, ο Διαμαντίδης θα κάτσει στον πάγκο. Με 6 πόντους, 6 κερδισμένα φάουλ, 6 assist και ένα μπλοκ. Μένουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 49-39. Λοιπόν, Βασίλη, τι άλλαξε στο τελευταίο τρίλεπτο. Ο Παναθηναϊκός βρήκε 2-3 καλά σου, τα έβαλε. Η άμυνα του είναι σταθερά καλή αν εξαιρέσουμε. Ήταν όμως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ήταν όμως μόνο θέμα σουτ. Έτσι, καθαρά θέμα σουτ. Ήταν γιατί οι παιδιά τα οποία έχουν την προσωπικότητα Φώτσης, Κάρι, η άμυνα του Διαμαντή. Δηλαδή είναι αυτές που βλέπουν τώρα οι λεπτομέρειες, αν λέγονται αυτές οι λεπτομέρειες. Που κάνουν διαφορά. Που κάνουν τη διαφορά. Και αυτό είναι ο Παναθηναϊκός. Καταφέρνει και αναπνέει πάλι καλά, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Έχει μια διαφορά 10 πόντους. Η εντός εισαγωγικών αντεπίθεση της Μάλαγα δεν πέτυχε. Το θέμα είναι να μπορέσει το τελευταίο δίλεπτο αυτής της περίοδου να κλείσει, αν μπορεί και παραπάνω, ο Παναθηναϊκός να αυξήσει λίγο τη διαφορά για να πατήσει πιο καλά στην τέταρτη περίοδο στο παρκέ. Δηλαδή, Μάλαγα αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι ότι μόνο αν βάλει τα πάντα απ' έξω μπορεί να έχει κάποια τύχη στο παιχνίδι. Πράγμα το οποίο δεν μας το έχει δείξει μέχρι τώρα. Δεν μπορεί να τρέξει και δεν μπορεί να σουτάρει με καλά ποσοστά απ' έξω από το τρίποντο. Για να δούμε, πάμε στο Γαλιράνιο. Σε οργανωτικό ρόλο με τον Ουατασόν αλλά και τον Τούλσον, ο οποίος θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες κυρίως για σουτ τριών πόντων ή από μέση και μακρινή απόσταση. Παναθηναϊκός με τον Ράιτ, τον Κάρι, τον Φώτση, τον Μαυροκεφαλίδη και τον Μπράμο και εμείς πάμε στο Γιάννη Νάτου. Ο Κάρι με τον Μαυροκεφαλίδη θα παίξουν, αλλά υπήρξε καλή άμυνα ζώνης. Σε άμυνα ζώνη η Μάλαγα. Το είπαμε στην αρχή ότι ο Πλάθα του αρέσει να χρησιμοποιεί τέτοιες άμυνες. Είναι μια ματσάπ άμυνα. Τρέχει ο Κάρι, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα. Λοιπόν, με τον Τούλσον, τον Γκρέιντζερ, τον Ουρτάσουν, τον Σουάρεθ και τον Βάσκεθ. Η Μάλαγα. Θα δούμε την αντίθεση του Παναθηναϊκού πέντε στη ζώνη. Ράιτ, Φώτσης. Κάρι περνάει από την πρώτη γραμμή άμυνας. Στο Φώτση από τα 7 μέτρα. Δύσκολο σουτ εκείνο Ράιτ. Δεύτερο rebound στη ζώνη. Δεύτερο rebound στη ζώνη ο Παναθηναϊκός. Θέλει υπομονή τώρα ο Παναθηναϊκός απέναντι στη ζώνη. Μια επιθετικά, 12 επιθετικά η Μάλαγα. Ο Ράιτ. Ένα λεπτό για το φινάλε. 9 για τον Παναθηναϊκό. Ράιτ περνάει όλο τον κόσμο. Μπράμος από τη γωνία. Στημένο σουτάρι μέσα. 52-39 ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στον αγώνα στο 13. Στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Γκρέιντζερ. Ουρτάσουν, Γκρέιντζερ, ο Ρουγανός. Βγαίνει ο Τούλσον να προσπαθεί τον, τον Ουρτάσουν ο Γκρέιντζερ. Στην περιστροφή ο Φώτσης πάνω του. Βάσκεθ με το μαυροκεφαλίδι και έρχεται ο Γκρέιντζερ, βρίσκει διάδρομο. Πατάει γερά, πρώτο μαυροκεφαλίδι, έρχεται δυνατά, εντυπωσιακά και θετικά για τη Μάλαγα σε μια γρήγορη φάση. Ο Φραν Βάσκεθ, 52-43. Έχει μια ολόκληρη επίθεση ο Παναθηναϊκός. Να την αξιοποιήσει. Right. Πρέπει να πάει ήρεμα. Προηγουμένως ο Ράιτ έκανε αυτό το λεγόμενο το split out. Μπήκε ανάμεσα στο κενό της ζώνης και πάσαρε την μπάλα. Νομίζω κάπως έτσι θα το δούμε και τώρα. Ναι, γιατί είναι γρήγορο στα πόδια και πρέπει να περάσει τον αντίπαλό του. Ράιτ. Μπράμος. Μαυροκεφαλίδης για τρεις. Μετά μπλοκ.
55-41. Το είδαμε και αυτό. 14 πόντες διαφοράς. Πάμε για το δεκάλεπτο σε λίγο μαζί. Σάρων πόντων από το 37-37. Κάνει ένα μεγάλο επιμέρους σκορ για αυτόν. Φτάνει στο 55-41 και όλα θα ξεκινήσουν στο σύν 14 για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός με Διαμαντίδη, Κάρι, Μπράμο, Φώτση και Μαυροκεφαλίδη που πάει εξαιρετικά. Για τη Μάλαγα ο Γκρέντζερ που έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Τούλσον, ο Τάσουν, ο Σουάρεθ και ο Φραν Βάσκεθ. Πάμε στο Γιάννηνά του. Ο Παναθηναϊκός με τον Ανιφραγή Σαλβέρτη έδωσε δύο οδηγίες και για man to man και για ζώνη, ενώ σκοράρει ο Σουάρεθ έστω με δυσκολία για το 55-43. Από εκεί και πέρα στην ζώνη, εφόσον υπάρχει ζώνη. Μένει σε ζώνη, μένει. Την άλλαξε. Τότε παίζει κανονικό ακριβώς αυτό που είδαμε, την μπάλα στον Κάρι. Ο Κάρι, ο οποίος στις τελευταίες οδηγίες του Αλβέρτη, στα τελευταία τρία time-out, είναι ο κεντρικός άξονας για τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ο Σουάρεθ έχει φτάσει 7 πόντους. Ένας παίκτης με πολύ χαμηλούς μέσους όρους, με 5,5 πόντους, αλλά είπαμε παίζει πολύ ώρα σήμερα και κάνει πάρα πολύ αθώη δουλειά. Η κίνηση από τον Τάσουν, η Τάπα, ζητώ συγγνώμη, Βασίλη, Διαμαντίδης 4-2. Κάρι με εμπιστοσύνη στο σουτ, σουτάρει αστοχή, έρχεται ο Μπράμος, αλλά θα πρέπει να γυρίσει μπάλα διότι ήταν 4-2. Εδώ... Εντάξει, αν έχει τώρα τόσο εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, καμιά φορά λες στον προπονητή, άσαμε να κάνω λάθος. Ναι, όλοι βέβαια από το αποτέλεσμα κρινόμαστε. Σε αυτή τη αν το έβαζε, τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε μπράβο στον Μπεχταρά που το έβαλε. Έτσι είναι, καλά έκανε και το σουτάρε. Έτσι λέτε στους προπονητές, ε. Λοιπόν, Κάρι που κάνει, η αλήθεια είναι πολύ δουλειά σήμερα. Και είναι ο πιο ζεστός στα σουτ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Διαμαντίδης με τον Γκρέιντζερ εδώ και αρκετή ώρα. Μπράμος πάντα θετικός σε άμυνα και επίθεση. Μαυροκεφαλής με κοντό αντίπαλο, αλλά έρχεται και τον Dab Team και να δούμε ποιος είναι ελεύθερος. Ο Διαμαντίδης είναι ελεύθερος και τον βλέπει κανένας. Καθυστερεί η ομάδα. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Διαμαντίδης. Πολύ δύσκολη φάση και το καλάθι για τον αρχηγό. Έπρεπε να έχει πάρει την μπάλα νωρίτερα καθώς θα έπρεπε να βγει η έξτρα πάσα. Ήταν μετά και δύσκολη πάσα και ήταν τον Dab Team. Λέω από τη φάση είναι και μεγάλα κορμιά, έτσι δεν είναι τόσο εύκολο. Από πολύ πολύ μακριά το σουτ, από τον Ουρτάσουν είναι άστοχο μαζί από Κάρι. Αυτό ήταν ένα σουτ αψυχολόγητο, 57-43. Ετοιμάζεται ο Κουσμίσκας και ο Σαμπόνης, οι δύο Λιθουανοί. Και φάουλ, έξι με τον Διαμαντίδης. Είναι το πρώτο της Ουνικάχα, κάνει ένα Παναθηναϊκός αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Και ετοιμάζεται ο Τζέιμς Γκις, ο οποίος παραλαμβάνω, δεν ακόμη έτοιμος. Ο Φώτης θα κάτσει στον πάγκο. Πάμε στο Γιάννη Ράγιο. Εκνευρισμένος, καθώς δεν έχει βγει τίποτα στο παρκέ από ό,τι είχε ζητήσει. Καλή για time out. Ο Πλάθα, ο οποίος κάλεσε και το time out, έκανε και τις δύο αλλαγές. Ενώ να πω ότι είναι 84-57 στις αρχές της τέταρτης περίοδου το παιχνίδι ανάμεσα στην Λαμποράλ Κούτσα και την Ούλκερ Φενερμπαχτσέ. Time out σε λίγο μαζί. 7-59 για το φινάλε ενός μεγάλου αγώνα, ενός τελικού εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Παναθηναϊκός Ουνικάχα Χαμαγάλα 57-43. Διαμαντίδης από μακριά για τρεις. Μέσα και αυτό. 60-43 ο Παναθηναϊκός που πάει να απλοποιήσει τη διαδικασία. Πάμε στο Γιάννηνά του. Ο Αλβέρτης συνέχισε στο ίδιο τέμπο. Θέλει να μπουν τα μεγάλα σουτ. Αυτά δίνει. Τώρα προσπαθεί και ο Διαμαντίδης ακριβώς. Και από κάτω το 20% στα τρίποντα. Εδώ ο Ντομάτα Σαμπόρης ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 42% στα τρίποντα. Είναι 16% της Μάλαγας. Πάμε στο Γιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώνει και το τι γίνεται στη Λαμποράλ. Ταχύτητα στην επίθεση, γρήγορο σουτ θα τα ζητήσει κυρίως με τον Τούλσον που δεν το είδε λίγο νωρίτερα ο προπονητής της Μάλαγα. Εδώ να πούμε ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα που βρίσκεται και το μάτς εδώ στο ΟΑΚΑ, Λαμποράλ, Κούτσα, Φενέρμπαχτσε, Ουλκέρ, 86-60. Εν τω μεταξύ ο Πλάθα άλλαξε την άμυνα του πάλι, γύρισε σε man to man. Βλέπει πλέον διαφορά. Καλά. Είναι... 26 πόντι διαφορά για την Λαμποράλ. 26 πόντι, εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Πρέπει να γίνει πολύ μελαντζέ σήμερα ο Μπράτοβιτς εκεί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος για αυτή τη φάση του top 16. Και περνάει 8 αυτά που λέγαμε από την αρχή. Εδώ είναι ο Ζαν Πλάθα. Προβληματισμένος, λογικό είναι αυτό. Ο Αλβέρτης στο βάθος βλέπετε χειρονομή φωνάζει παίκτες στο οδηγίες. Ο Αλβέτης με τον Μανολόπουλο, τον Μπρίφτη και τους υπόλοιπους στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μια έμπειρη ομάδα, μια ομάδα 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια ομάδα που αν περάσει, απομένουν 6,5 λεπτά περίπου να το μάθουμε, θα είναι η πόλος τη φορά που το κάνει στο καλύτερο ομάδα της Ευρώπης. Γκρέιντζερ προς το καλάθι, δύσκολη φάση. Περνάει ανάμεσα από δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. 62-47.
το παιχνίδι θέλει προσοχή. Θέλει 6,5 λεπτά ακόμα, μια αιωνιότητα δηλαδή. Θέλει πολύ προσοχή. Αλλά η εικόνα και των δύο ομάδων μέχρι στιγμής τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί η Μάλαγα να ανατρέψει ή να αντιστρέψει, αν θέλει, την κατάσταση. Γκίστ με αντίπαλο του Σαμπόνης. Ο Γκίστ που για πέρσι έπαιξε για 3 μήνες στη Μάλαγα και έγινε το κόλπο γκρόσο ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και η Μάλαγα. Βήματα. Τα βήματα του Γκίστ. Ο Γκίστ ήρθε στο Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός έστειλε εκεί τον αντιπάνκο. Τον παλιό παίκτη και του ΠΑΟ. Καλός παίκτης, αλλά όχι Γκίστ. 6-13 εδώ ο Αλβέρτης. Διαφορετική παίκτη, διαφορετική ρόλη. Ο Πάνκο είναι ένα στάρ για μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι. Σαμπόνης, Κουσμίσκας, κοθμήθηκε πλάθα μετά από πολλή ώρα. Το φάουλ από τον Μαυροκεφαλίδη σε κοντύτερο παίκτη. Δεύτερο φάουλ του Παναθηναϊκού, ένα φάουλ έχει Μάλαγα 6 λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Μαυροκεφαλίδης, ο οποίος πέτυχε ένα απίστευτο τρίποντο με ταμπλό. Ο Διαμαντίδης έχει κερδίσει σήμερα 7 φάουλ, έτσι. Έχει 6 ασίστ, έχει 11 πόντους. Πολύ καλός. Τι άλλο να κάνει, εδώ είναι ο Βάσκεθ. Και ο Στίματς πάλι μέσα. Ο Στίματς που πήγε καλύτερα από το Βάσκεθ, νομίζω. Κουσμίσκας. Και φάουλ. Σωστό. Τι ήταν να το πω. Σωστό. Έσπρωξε εκεί. Το τρίτο φάουλ. Ο Σέρβος. Εντάξει, ο Μαυροκεφαλίδης τώρα τον έπιασε κότσο. Γιατί τον έσπρωξε κανονικά. Βασίλη. Διαμαντίδης. Κάρι που έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά σήμερα. Είναι στους 8 πόντς. Αλλά με εξαιρετικά ποσοστά. Κάρι. Διαμαντίδης. Κορυφαίο σήμερα. Διαμαντίδης. Με τον Γκρέιντζερ να τον κυνηγάει, να τον παίρνει στο κατόπι. Διαμαντίδης 13. Ο Διαμαντίδης έχει 13. Έχει 7 κερδισμένα φάουλ. Έχει 3 rebound. Έχει 6 assist. Και δεν έχει κανένα λάθος. 64-47 εδώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος εκτός από την μπαγκέτα τον assist έχει και την εκτελεστική δυνότητα για να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα μέχρι στιγμής, ο 34χρονος Διαμαντίδης. Κρέιντζερ, Ντράγκιτς σε χαμηλά πλαίσια κινήθηκε σήμερα. Ντράγκιτς χάνει και την μπάλα, μπερδεύεται. Γκίστ, 3-1, Μπράμος και το φάουλ από τον Γκρέιντζερ. Όταν στα λέγα εγώ ότι τα συμβόλαια επηρεάζουν, μου λέει όχι δεν επηρεάζουν. Τα βλέπει λοιπόν. Α πούμε τι κάνει ο Ντράγκιτς έτσι για να το καταλάβει. Ο Ντράγκιτς είναι στου 2 πόντου. Δεν θε να ακούσει τα ποσοστά. Έχει εντό παιδιά 1 στα 7. Έχει 3 λάθη και έτερον ουδέν. Εντάξει, η Μάλαγα δείχνει σαν να το έχει παρατήσει πλέον το παιχνίδι. Δεν βλέπω με κάποιο τρόπο μπορεί αυτό το παιχνίδι είναι καν να υποψιάζονται οι παίχτε ότι μπορούν να έχουν κάποια πράγματα. Μπράμος, χαμηλό σου βρίσκει Στεφάνη. Ο Μπράμος, ο οποίο και σήμερα ήταν καλό, με 7 πόντου, 2-3-1-2, 4 rebound, 1 assist. Κανένα λάθο και ο Μπράμος. Τα λάθη είναι 8 για τον Παναθηναϊκό, 12 για την Μάλαγα. 65-47 διαφορά στου 18. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ 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 κοντά για να πάρει την πρόκριση. Και θα καλύψει και τη διαφορά που λέμε τώρα και του... Στις 16 πόντους. Ακριβώς και του πρώτου αγώνα. Για λόγους... Αν έχει σημασία. Για λόγους τιμής. Γκρέιντζερ με ταμπλό θα σουτάρει από εκεί και αυτό κάνει. 65-49. Αυτή είναι η διαφορά του πρώτου αγώνα. Φίλες και φίλοι. Το 87-71 που έχασε ο Παναθηναϊκός στην Ανδαλουσία. Στην ουσία όμως δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Όχι, γιατί άμα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πια δεν μπορεί η Μάλαγα να τον πιάσει. Κάρι. Μπράμος, Κουσμίσκας. Γκίστ. Μπράμος μπερδεύεται, κρατάει κατοχή στα 5 δευτερόλεπτα. Κουσμίσκας. Και το φάουλ από τον Μαυροκεφαλή. Ο Μαυροκεφαλής έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν φαίνεται στα στατιστικά, αλλά έκανε φοβερή δουλειά. Είναι έτσι. Αυτό που λέμε σαν overall παίκτη. Έχει πάρει το πεθυντικό φάουλ. Έχει βάλει το τρίποντο με το ταμπλό. Έχει σταματήσει, δηλαδή, εντάξει, το παιδί... Έχει σταματήσει το σκορ από το 5. Σωστό. Για τη Μάλαγα. Σωστό. Που δεν το καταφέρει ούτε ο Λάσμε αυτό. Ούτε ο Μπατίστ. Δεν καταφέρει ο Μαυροκεφαλίδης. Γκρέιντζερ με τον Νούκιτς που έχει περάσει το παιχνίδι. Κουσμίνσκας. Μαρκάρεται από τον Μπράμο. Ντράγκιτς. Σαμπόνης από τα 6. Αστοχή. Και ποιο το βάλει τελικά. Ή ο Στίματς ή αυτοκαλάθι. Ο Στίματς μάλλον έκανε αυτό το λεγόμενο tipping. 65-51 αυτό το άγγιγμα της μπάλας. Ναι, το άγγιγμα. Το σπρόξιμο το μικρό. Κάρι. Μπράμος από τα 5. Σουτάρια στο χι ψηλά ο Σαμπόνης. Γκρέιντζερ για ποιον. Για τον Σαμπόνης.
στο τελευταίο τετράλεπτο, 65-51. Dragic, πολύ πολύ κοντά στη νίκη ο Παναθηναϊκός. Γκρέιντζερ, το φάουλ του Μαυροκεφαλίδη. Γιάννη Ράνιε, τι γίνεται στην χώρα των Βάσκων? Παρά δύο πόντους, συν 30. Οπα, 92. Να θεωρήσουμε δεδομένο ότι χάνει με Βενερ, έτσι. Ναι, δεν μπορούν να γίνουν τόσα μεγάλα θαύματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα, Βασίλη μου, αν δεν συμβούν σημεία και μεγάλα τέρατα, ο Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα έχει περάσει από σήμερα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συμβεί τίποτα. Τα πράγματα θα πάρουν τη φυσιολογική σειρά τους. Γκρέιντζερ, μέσα. Και από εκεί πέρα θα εξαρτηθεί από τι θα κάνει ο Ευρωολυμπιακός και τι θα γίνει και στο Ρίσκε Φιλίας, για να δούμε αν θα είναι τρίτος ή τέταρτος στον όμιλο. Ούκιτς στους 12 από τη διαφορά, περίπου 3,5 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός απλώς πρέπει να προσέξει αυτά τα τελευταία 3,5 λεπτά. Αλλά να προσέξει όμως. Μαυροκεφαλίδης για τον Ούκιτς. Να προσέξει, πάμε. Τώρα έχουν γίνει 2-3 λάθη, ευτυχώς και Βασίλης, η Μάλαγα. Κάνει και αυτή λάθη. Κάνει και αυτή. Ο Πλάθα ζητάει για τον χρόνο. Θέλει να ότι έχει τελειώσει ο χρόνος. Αυτό φωνάζει. Γκίστ. Κάρι. Από μακριά. Όχι. Έρχεται ο Μαυροκεφαλίδης. Και δίνει φάουλ στο Μαυροκεφαλίδη. Τώρα. Ναι, απλώς ο Μαυροκεφαλίδης όμως βγάζει ενέργεια, έτσι. Έβγαλε πολύ ενέργεια σήμερα ο Μαυροκεφαλίδης. Μια χαρά ήταν. Ήταν εξαιρετικός και θα κάτσει τον πάγκο με 5 φάουλ. Καταχειροκροτούμενος. Έκανε πολύ σημαντική, αθόρυβη και σημαντική δουλειά. Θα περάσει και ο Διαμαντίδης στη θέση του Κάρι. Και ο Παναθηναϊκός με Διαμαντίδη, Ούκιτς, Λάσμε, Γκίστ και Ματσιούλης. Μια πολύ δυνατή πεντάδα με ψηλό τριάρι. Το Ματσιούλης, εδώ βλέπει το Αλβέρτης. Μαυροκεφαλίδης, πάμε, κάτσε χειροκροτούμενος στον πάγκο. Με στατιστική που δεν αποδεικνύει και δεν καταδεικνύει πόσο καλά έπαιξε σήμερα. Στη ματς ο Σέρβος, διεθνής, ήταν με την Σερβία στο Ευρωμπάσκετ στη Σλοβενία στο Σεπτέμβρη. 65-53, 2-55 για το φινάλε. Στη ματς, αστοχή για τη Μάλαγα, ο Ντράγκιτς, ο Στη ματς, ο Γκρέιντζερ, ο Κουσμίσκας και ο Σαμπόνης. Άστοχη πολύ ψηλά ο Μασιούλης από το συμπατριώτη του, το Σαμπόνης, το μικρό. Θα παίξει λίγο τώρα και με το ρολόι ο Διαμαντίδης. Εντάξει, λογικό είναι. Με τον Dragic αντίπαλο. Στη γωνία υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο φάουλ της Μάλαγας. 5 έχει ο Παναθηναϊκός. Το 65-53. Ο αρχηγός που είχε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα με μία-μία πολύ. 3-4 δίποτα. 2-2 τρίποντα. 8 κερδισμένα φάουλ. 3 rebound. 6 assist. Πήρα από το χέρι του συμπαίκτες του για να του οδηγήσει αυτή τη μεγάλη νίκη, όπως φαίνεται πως θα συμβεί μετά από, και τυπικά μετά από 2.40. Η μπάλα φτάνει στον Ούκιτς. Εκεί με τα θηρία βγάζει την μπάλα έξω στον Μασιούλης. Ούκιτς κρατάει μπάλα στα 2.35. Με την μπάλα τον Κουσμίνσκας. Λάσμε Μασιούλης. Δύσκολη φάση η τάπα από τον Στίματς. Η μπάλα φτάνει και πάλι στους Ισπανούς. Κουσμίνσκας. Πρέπει να προσέξουμε να δράξουμε λίγο στο τέλος. Μην τα χαλάσει στο φινάλε. Κουσμίνσκας. Θέλει ένα καλάθι να μπει. Ο Λιθουανός. Σε ποιον, στο συμπατριώτη του, υπάρχει φάουλ από τον Μασιούλης. Έχει μια φάση με τρεις Λιθουανούς, Κουσμίνσκας, Μασιούλης και Σαμπόνης. Πέφτεις πολλές φορές, έχεις τη διαφορά στο σκορ και πέφτεις στην παγίδα ότι παίζεις πολύ με τον χρόνο. Ενώ κάποιες στιγμές μπορείς να εκτελέσεις, λες σας περιμένω να περάσει η ώρα. Όχι μόνο αυτό, αλλά το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο, έτσι. Εντάξει, σαφέστατα δεν είναι. Σαμπόνης, ο μικρός που το καλοκαίρι μπορεί να πάει προς Αμερική πλευρά σε κάποιο μεγάλο πανεπιστήμιο. Είπαμε δεν έχει συμβόλαιο με την Μάλαγα. Ο 18χρονος, γιος του θαύματος της φύσης, του μεγάλου Άρβιντα Σαμπόνης, του παίκτη που άφησε εποχή με Ζαλγκίρις Ρεάλ και στο NBA. 65-54 με τον μικρό Σαμπόνης να πετυχαίνει τον 7ο πόντο του. Ούκιτς στους 11 διαφορά, 2-9. Γκίστ, Ματσιούλης, Διαμαντίδης. Περνάει από τον Dragic. Ούκιτς με τον Γκρέιντζερ. Δεν μπορούσε να σουτάρει τώρα. Ούκιτς. Ναι. Δύσκολη φάση. Κάνει τα εύκολα δύσκολα και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή καλύτερα κάνει το σουτ μόνο. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα πολύ κακό τελευταίο τρίλεπτο. Έτσι. Γιατί παίζει με τον χρόνο. Γκρέιντζερ. Και το πληρώνει και πάλι με το Στίματς. Φωνάζει ο Αλβέρτης και έχει δίκιο. 65-56 διαφορά στους 9. Γιατί θα πάρει μάλλον το time out ο Φραγκέσκος. Δεν υπάρχει καλοπάτι.
το βρίσκει στον Λάσμε. Ότι πάμε να παίξουμε. Γιατί παίζει Παναθηναϊκός 4 λεπτά με το χρόνο. Ναι, δεν είναι καλό. Και αυτό δεν είναι θέμα οδηγιών, είναι θέμα ότι οι παίκτες θα σκέφτονται έτσι. Ναι, μα φωνάζει ο Αλβέρτης, τόση ώρα. Διαμαντίδης, 1,5 λεπτό. Κρατά την μπάλα ο αρχηγός. Διαμαντίδης, Ματσιούλης, φάουλ. Εδώ είναι ο Διαμαντίδης, ο οποίος σήμερα έχει παίξει πάρα πολύ ώρα. Και μάλλον πάλι του λέει του Διαμαντίδης του και της αυτοσούταρε. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχει ένα ελεύθερο σούτ στα 8 παρά ένα σούτ με παίχτη επάνω στα 3. Δευτερόλεπτα. Λάσμε που ταλαιπωρήθηκε από τα φάουλ σήμερα, ευστοχή. Ο Λάσμε που έχει 8,9 πόντους, σήμερα φτάνει τους 9, σχεδόν στο μέσον όρο του, με ένα 1-4-5. Έχει ένα rebound, δύο λάθη, φορτώθηκε πολύ γρήγορα με φάουλ. Δεν ήταν όλα. 67-56. Σιγά σιγά πάμε προς το φινάλε του τελευταίου λεπτού, αλλά το μπάσκετ είπαμε επιφυλάσσει εκπλήξεις. Όχι όμως όταν έχει το Λάσμε να φιλοδορεί με τέτοιες αυτοκρατορικές τάπες στον αντίπαλό του. Σιγουρεύει την καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Και πλέον το μυαλό όλων θα είναι με ποιον αντίπαλο τώρα θα σταυρώσουν, αν θα είναι λογικά η ΤΣΣΚΑ ή η Ρεάλ στην επόμενη φάση με μειονέκτημα έδρας. Διαμαντίδης. Γκίστ περνάει πολύ εύκολα του Σαμπόνι με το στήμα, αφήνει την πάρα στο καλάθι, πάει φάουλ. Και για να πάμε στο Γιάννη Ράνιο που κάτι σημειώνει, τι γίνεται στη φορά των Βάσκων. Στο 95-72 ήταν η τελευταία ενημέρωση που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και πόσο περίπου λεπτά? Περίπου ένα τρίλεπτο, ενώ να θυμίσω... Δεν γυρίζουμε, 25 πόντι δεν γυρίζουμε τρία λεπτά. Συμπληρωματικά να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι σε εξέλιξη. Βέβαια στην τρίτη περίοδο η Μπάγκερ με τη Μακάμπι Τελαβίβ 70-67 σε ένα match derby. Άμεσα αυτό δεν μας αφορά. Άρα λοιπόν. Όλα δείχνουν ότι η Μάλαγα και η Φενέρ θα μείνουν στις 5 νίκες και θα πάνε στις 8 ήττες. Σας παρακαλώ να μην ακούω το βαν. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στο 7-6. Ο Ολυμπιακός είναι στο 6-6, αλλά έχει αύριο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη. Όλα δείχνουν πως οι δύο ελληνικές ομάδες παίρνουν στις 8. Θεωρώ ότι έχει τελειώσει πλέον η όλη ιστορία. Γκρέιντζερ, Κουσμίνσκας. Εκεί ένα τάκλινα από τον καλό αμυντικό και στο ποδόσφαιρο. Μπαρτσελόνα πρώτη, Αρμάνι δεύτερη και δύο ελληνικές ομάδες. Οι ομάδες θα παίξουν κατά πάσα πιθανότητα την άλλη εβδομάδα για την τρίτη-τέταρτη θέση για να δουν αν θα παίξουν με τη Ρεάλ ή με την Τζέσκα. Με πολλές τη φορές δεν ξέρεις και τι ακριβώς σε συμφέρει. Δηλαδή σίγουρα μπορεί κάτι να σου αρέσει και πολύ. Αλλά οι επιλογές οδηγούν ακριβώς. Θυμάμαι την εθνική ομάδα του 96 στην Ατλάντα με Λιθουανία και Αυστραλία για να παίξουμε με Κροατία και πάθαμε μεγάλη ζημιά τότε εκεί. Εδώ το καλάθι από τον Ντράγκιτς. Γενικώς ο κανόνας είναι καλύτερα επικίνδυνος να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, όσα μπορείς να πάρεις παραπάνω. Και από εκεί και μετά χτίζεις και άλλα πράγματα. Εδώ είναι ο James Gist, ο οποίος σήμερα επανεμφανίστηκε στην Ευρωλίγκα με 6 πόντους, 2-2-2-3. Έχει ένα rebound, έχει μία assist, ένα λάθος, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Και όπως Δημήτρη, τα play-offs είναι άλλη ιστορία. Δεν έχουν καμία σχέση. Είδαμε ένα καταπληκτικό top 16, νομίζω ήταν απίστευτη. Από τα καλύτερα που έχουμε δει. Ίσως και το καλύτερο. Αλλά και ίσως ο πιο δύσκολος όμιλος στην ιστορία, έτσι. Σωστό. Αλλά τα play-offs είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Μπορεί να είναι 3 βράδια, μπορεί να είναι 4 βράδια, μπορεί και 5 βράδια. Οπότε επειδή τα βράδια είναι πολλά και τα βράδια είναι επικίνδυνα γενικώς, για τα φαβορί κυρίως, ο Γκίστο Διαμαντίδη. Μείνετε μετά τη λήξη, έχουμε το post-game με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και από τον Παναθηναϊκό και από τη Μάλαγα, τη συνέντευξη τύπου, τον Βασίλη Φραγκιά για τη μεγάλη του ανάλυση. Διαμαντίδης όλο το γήπεδο όρθιο για να χειροκροτήσει τον Παναθηναϊκό που φτάνει σε μια μεγάλη νίκη. 69-58, Διαμαντίδης, Ούκιτς θα σουτάρει αυτή τη φορά, θα στοχίσει, Στίματς στα 15 δευτερόλεπτα, Γκρέιντζερ, Ντράγκιτς, ούτε τώρα, δεν είναι καλά ο Ντράγκιτς, υπάρχει φάουλ εκεί στα 7,6. Πάμε για να ακούσουμε το τελικό. Γιάννη Ράνιες, ακούμε. Και ο θρίαμβος θα έλεγα ότι έχει διπλή υπόσταση απόψε για τον Παναθηναϊκό. 95-73 τελικό αποτέλεσμα για τη Λαμποράλ. Πες όμως ποιον κέρδισε, να τα ακούσουμε. Λαμποράλ Κούτσα την Ούλκερ Φενέρμπαχτσέ 95-73. Άρα λοιπόν η Φενέρμπαχτσέ δεν παίζει πια. Είναι αυτό που λένε γεια σας και χαίρετε. Μέσα από τον Ντράγκιτς. 69-59. Ήττα της Φενέρ με την νίκη του Παναθηναϊκού στο συνδυασμό. Οδηγούν τον Παναθηναϊκό από σήμερα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και την ήττα της Μάλαγα, βέβαια, έτσι. Αυτά είναι αλληλένδετα. Ούκιτς στα 4. Κρατάει απλώς την μπάλα. Το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, τελειώνει.
Ο Παναθηναϊκός κερδίζει την Ουνικάχα Μάλαγα 69-60. Ο Παναθηναϊκός φτάνει το 7-6. Η Μάλαγα πηγαίνει στο 5-8, η Φενέρ στο 5-8 και η σεμνή τελετή στο θέμα της πρόκρισης να βάνει τέλος. Ο Παναθηναϊκός από σήμερα περνάει στο 8 καλύτερο ομάδα της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σήμερα κάποια στιγμή κάποιο χτύπησε, κάποια στιγμή ρίψο κινδύνεψε, όμως τελικά είναι η ομάδα η οποία κερδίζει το παιχνίδι αυτό. Ο Παναθηναϊκός στους 5 είχε τον Ματσιούλη, στους 8 τον Μπράμο και τον Γκάρι, στους 3 τον Μπατίς, στους 4 τον Φώση, στους 7 τον Λούκης, στους 10 τον Λάσμε που είχε πολλά φάουλ από νωρίς, στους 3 τον Μαυροκεφαλίδη που είχαν εξαιρετικό παιχνίδι, το μεγάλο διαμαντίδι στους 13 με 6 ασίστ, στους 6 τον Γκίς και στους 2 τον Ράιτ. Λοιπόν, έχουμε την Μάλαγα, στους 8 τον Βάσκεφ, στους 6 τον Τούλσον, στους 2 τον Κουσμίσκας, στους 6 τον Ράγκετ, στους 7 τον Σαμπόνι, στους 3 τον Ουρτάσουν. Καλόγουέι χωρίς πόντος, σε 7 ο Σουάρεθ, στον 1 ο Μέντε που δεν έκανε τίποτα σήμερα, στο 12 ο Στήμας που ήταν εξαιρετικό που έπαιξε και 2 πόντους ο Κάνερ Μέντλεϊ. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός Ουνικάχα Μάλαγα 69-60, ο Παναθηναϊκός φτάνει τις 7 νίκες και τις 6 ήττες. 5-8 η Φενέρ που έχασε στην ετρίβια από την Λαμποράλ στην χώρα των Βάσκων. Στις 5 νίκες και στις 8 ήττες και η Μάλαγα βγαίνουν εκτός παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός από σήμερα είναι στις 8. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο εδώ μαζί για το post-game του αγώνα με συνεντεύξεις και αναλύσεις, φίλες και φίλοι, σε λίγο μαζί.